Θα κάνουμε αρχή στα θέματα μας με μπάσκετ. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης, τον Άθα Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είχε εκδώσει και ανακοίνωση η Ομοσπονδία το περασμένο Σάββατο αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις, το νέο διάταγμα που προέκυψε την Παρασκευή. Και έτσι θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά το χρονικό και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο σύγκρουσης, θα έλεγα, των διαταγμάτων που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα σωματεία της Ομοσπονδίας. Ανδρέα, καταρχήν ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τα Υπουργεία για τον πολύ δύσκολο ρόλο που είχαν να επιτελέσουν την τελευταία περίοδο. Και πράγματι τους αξίζω συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που νομίζω πήγε και καλά. Όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, νιώθουμε μια απογοήτευση γιατί υπήρξε μια αλλαγή την Παρασκευή σε διάταγμα του Υπουργείου, το οποίο είχε εκδοθεί στις 30 του Απρίλ. Ναι. Θα πάρω τα πράγματα χρονικά για να καταλάβουν. Ναι, ναι, να καταλάβει ο κόσμος πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Στις 30 του Απρίλ, λοιπόν, υπήρξε ένα διάταγμα το οποίο ανέφερε ότι από τις 18 του Μάη θα υπάρχει δικαίωμα προπόνησης των ομαδικών αθλημάτων σε ανοιχτό χώρο με όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία θα απέστελνε το Υπουργείο. Αυτό ήταν το διάταγμα που υπήρχε στις 30 Τετάρτου. Η Ομοσπονδία απέστειλε στα σωματεία μέλη της και τους ενημέρωσε ότι βάσει του διατάγματος δικαιούστε προπονήσεις και μιλάμε κυρίως για τις ακαδημίες, δηλαδή 18 χρονών και κάτω, σε ανοιχτά γήπεδα από τις 18 του Μάη. Επομένως αναμέναμε υπομονετικά να έρθει η περίοδος αυτή και παράλληλα κάναμε ενέργειες ώστε να εξασφαλιστούν απαραίτητα γήπεδα για να μπορούν οι ομάδες να προπονηθούν. Την Παρασκευή που μας πέρασε, στις 15 του Μάη, εκδόθηκε ένα νέο διάταγμα, το οποίο ακύρωνε το προηγούμενο διάταγμα στις 30 του Απρίλη, δηλαδή απαγόρευε σε όλα τα ομαδικά θύματα να προπονηθούν, δίνοντας μόνο εξαίρεση σε επαγγελματίες αθλητές. Αυτή τη στιγμή, Ανδρέα, να σημειώσω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι είχε ήδη ανακοινώσει η ΚΟΠ ότι σταματά το πρωτάθλημα το επαγγελματικό. Στα υπόλοιπα αθλήματα έχει σταματήσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Επομένως η αλλαγή αυτή ουσιαστικά δεν αφορούσε δικαίωμα σε κάποιον, αλλά έπαιρνε το δικαίωμα από αρκετές χιλιάδες παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να προπονηθούν. Εκεί έγκυται η απογοήτευση που εκφράσαμε. Με πλήρη σεβασμό το ξαναλέω, αλλά θα θέλουμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο έγινε και πώς προχωρούμε μπροστά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ήρθε σε σύγκρουση και έχουν επηρεαστεί αρνητικά όλοι αυτοί που ανέμεναν ότι από σήμερα θα μπορούσαν έστω και με υπό νέες συνθήκες να επιστρέψουν στις προπονήσεις. Σωστό είναι, όπως το λες. Ανδρέα, είναι δύσκολη η περίοδος για όλους, ενώ ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όμως φαίνεται ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σωστά και ξανά συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που έγινε. Τώρα όμως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τον αθλητισμό που είναι κομμάτι της κοινωνίας. Το δήλωσα και χτες και το Σάββατο αυτό ότι δεν είναι δυνατόν από την Τετάρτη τα παιδιά να μπορούν να πάνε σχολείο, να μπορούν να πάνε σούπερ μάρκετ, να μπορούν να πάνε σε κομμωτήριο, να μπορούν να πάνε για καφέ και να μην μπορούν να προπονηθεί. Να μην μπορούν να προπονηθούν. Μιλάμε για την πιο πειθαρχημένη ίσως ομάδα της κοινωνίας που είναι οι αθλητές. Ακριβώς. Έχουν μάθει στην πειθαρχία. Αυτό είναι κάτι που ακολουθεί όλους όσους εμπλέκονται στον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, όσον αφορά την ανακοίνωση, στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται ότι η ΚΟΚ θα ζητήσει άμεσα, όπως καθοριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, η νέα ημερομηνία έναρξης προπονήσεων των ομαδικών αθλημάτων για όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Έτσι. Σωστά, γιατί μέχρι την Παρασκευή υπήρξε η αναμενόμενη, υπήρξε οδηγία και υπήρξε ημερομηνία, όπως υπάρχει για όλα τα φάσματα της κοινωνίας, το πότε ανοίγει
το πότε ανοίγουν οι χ υπηρεσίες, το πότε ανοίγουν οι ψ υπηρεσίες. Υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Και υπήρχε και για μας μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν δόθηκε νέα ημερομηνία, απλά κυρώθηκε το δικαίωμα. Επομένως αυτή τη στιγμή ναι, θέλουμε να μας καθοδηγήσουν και να μας πούν ποιες είναι αυτές οι ημερομηνίες και για τα δύο, και για τα ανοιχτά γήπεδα και για τα κλειστά γήπεδα. Εάν σε περίπτωση που θεωρούν οι ειδικοί, που θα το σεβαστούμε απόλυτα, ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα να ανοίξουν τα ομαδικά αθλήματα, θέλουμε να μας πούν το γιατί, γιατί και πώς μπορεί, πώς συγκρίνεται αυτό με άλλες λειτουργίες τις οποίες θα μπορούν να κάνουν, όπως π.χ. να πάνε σχολείο σε μια κλειστή αίθουσα. Μάλιστα. Θα κάνετε κάποιες ενέργειες, θα ζητήσετε κάποια συνάντηση, θα στείλετε κάποια επιστολή στο αρμόδια Υπουργεία, τι ακριβώς θα κάνει η Ομοσπονδία? Σαφώς, σήμερα θα προσπαθήσουμε, μάλλον θα στείλουμε επιστολές τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο Υπουργείο Υγείας όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας συνάντηση για αυτό το θέμα και άμεσα να καθοριστούν οι ημερομηνίες. Και επίσης στον ΚΟΑ, ως ιεραρχικά στον ΚΟΑ, ούτως ώστε να είναι και ήδη ενήμεροι για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο νομίζω δεν είναι μόνο στον μπάσκετ. Το ίδιο αφορά και τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, σίγουρα, και του βόλεϊ και του χάντμπολ. Μιλάμε για πολύ... ένα τεράστιο αριθμό παιδιών. Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη του θέματος, να γνωρίζουμε τα νέα δεδομένα, να καθοριστούν τουλάχιστον κάποιες ημερομηνίες για να γνωρίζουν οι αρμόδιοι πότε θα μπορούν, τι θα πούνε στα παιδιά που περιμένουν και αυτά με τη σειρά τους να επιστρέψουν στο χώρο που αγαπούν και έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αντρέα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια μερίδα πληθυσμού η οποία θεωρώ είναι από τις πιο πειθαρχημένες. Πρόκειται για αθλητές. Έχουν μάθει να πειθαρχούν. Περίμεναν και αυτοί υπομονετικά δύο μήνες, γιατί γύρω στις 13 του Μάρτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο διάταγμα που απαγόρευε το οτιδήποτε. Περίμεναν υπομονετικά, ήρθε η ευκαιρία, βλέπουν και αυτοί ότι ξεκίνησε να ανοίγουν πάλι διάφορα φάσματα της κοινωνίας και θεωρούν ήδη μεγάλη αδικία. Επίσης, πίσω από τον αθλητισμό υπάρχουν και εκεί αρκετές χιλιάδες κόσμου οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Μιλάω για τους προπονητές και τα προπονητικά επιτελεία γενικότερα. Μάλιστα. Πώς βιώνετε στην Ομοσπονδία όλη αυτή την κατάσταση? Πήρατε από την πρώτη στιγμή την απόφαση για διακοπή των πρωταθλημάτων. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Πάμε σιγά σιγά σε χαλαρώσεις όσον αφορά τα μέτρα. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα από πλευράς της Ομοσπονδίας γενικότερα για το νέο πρωτάθλημα, τι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Στα μέσα Μαρτίου είχαμε αποφασίσει δυστυχώς ότι έπρεπε να τερματιστεί το πρωτάθλημα της μπάσκετ λίγο και λίγο αργότερα η πρώτη κατηγορία γυναικών. Ο λόγος που το πράξαμε είναι ότι είμαστε σε επαφή με αρκετές ομοσπονδίες στην Ευρώπη οι οποίοι είχαν πληγεί, είχαν τα πρώτα κρούσματα πριν από εμάς και είδαμε την εξέλιξη ότι δυστυχώς δεν θα επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί εύκολα πρωτάθλημα μετά. Επομένως έπρεπε να πάρθει μια απόφαση νωρίς. Δεν θέλαμε να φέρουμε τις ομάδες σε αβεβαιότητα να περιμένουν και μιλώντας μαζί τους συμφώνησαν και ήδη ότι θα έπρεπε να διακοπεί. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Εκ των υστέρων βλέπουμε πρωτάθλημα με πρωτάθλημα εάν υπάρχει χρόνος να ολοκληρωθεί. Οπότε κάποια που δεν υπήρχε ήδη τα τερματίσαμε. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο οι μικρές ηλικίες και να σας πω δεν είναι στόχος να επανέλθουν σε μορφή πρωταθλήματος. Το τι θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να επανέλθουν στις προπονήσεις τους. Και εάν υπάρχει η ευκαιρία να παίξουν κάποια παιχνίδια έστω μικρό αριθμό, έστω σε μορφή τουρνουά, ακόμα καλύτερα. Και να μην υπάρχει όμως, θέλουμε να τους δούμε πίσω στο γήπεδο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί αντιλαμβάνεστε για αθλητές το να κάτσουν 7-8 μήνες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όσο αφορά την νέα χρονιά,
Έχει ξεκινήσει προγραμματισμός, είναι αποφάσεις που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για κανένα άθλημα, όπως και για όλους τις τομείς της κοινωνίας μας, αλλά είμαι σίγουρος, όλοι έχουν μάθει στα δύσκολα σε αυτή τη χώρα. Είχαμε και στο παρελθόν δύσκολες στιγμές, και το 8 και το 13. Νομίζω θα επανέλθουμε, Αντρέα. Ναι. Πάντως, τα σωματεία θα έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιοι χορηγοί που τους ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια ίσως δεν είναι μαζί τους, και αυτό θα φέρει ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τα σωματεία. Φαντάζομαι έχετε επικοινωνία με τις διοικήσεις των ομάδων και γνωρίζετε ότι τα πράγματα για τη νέα χρονιά θα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε μιλήσει με αρκετά σωματεία, αν όχι με όλα. Έχουμε επίσης σαν ομοσπονδία αποστείλει ένα ερωτηματολόγιο στις ομάδες, καθώς θέλαμε να κωδικοποιήσουμε τα προβλήματα, δηλαδή που εστιάζονται, αν είναι στα αναπτυξιακά, αν είναι στις πρώτες ομάδες. Θέλαμε να υπάρξει κωδικοποίηση και να δούμε τι πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτο και τι είναι σε επόμενη προτεραιότητα. Εντάξει, οι ανησυχίες φαίνεται είναι κοινές. Κλείνοντας για μια μεγάλη περίοδο, πρώτα απ' όλα υπάρχει το οικονομικό θέμα. Και δεύτερο είναι θέμα λειτουργίας, πώς θα επανέλθουν. Οι ομάδες έχουν την ανησυχία ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως πριν. Το ξαναείπα όμως, είχαμε και πιο παλιά δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε με ποια μέτρα μπορούμε να βοηθήσουμε τα σωματεία μας, είτε να γίνουν εξοικονομήσεις, είτε να έχουν περισσότερα έσοδα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ναι. Αυτό ισχύει και για τις ομοσπονδίες, αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό γενικότερα, και δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσουν οι περικοπές, γιατί θα πάρουν πίσω τον αθλητισμό γενικότερα σαν γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Υπάρχει κίνδυνος βιωσιμότητας κάποιων σωματιών? Χωρίς να έχει εκφραστεί τέτοια θέση, πιστεύω πως ίσως υπάρξει. Θεωρώ όμως ότι η Ομοσπονδία είναι εδώ και δεν θα επιτρέψουμε ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα να μην έχουμε απώλεια από κανένα σωματείο. Ναι. Πάντως, το όλο αυτό σκηνικό πρόκειψε σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και ομάδες στην πρώτη κατηγορία, και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Δεν βλέπαμε το σκηνικό των προηγούμενων χρόνων με μικρότερο αριθμό, και είναι κρίμα να πάει πίσω όλη αυτή η προσπάθεια. Έχεις δίκιο, ναι. Θεωρώ και εγώ ότι ήμασταν σε μια καλύτερη πορεία όσο αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε σε επαφή τώρα, συζητάμε με όλες τις ομάδες που θα είναι εκεί την επόμενη χρονιά. Βλέπουμε τι προβλήματα έχουν, καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες και είναι κοινές. Θα δούμε με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά εκεί στη Ομοσπονδία, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε νεότερα όσον αφορά το θέμα με οι ημερομηνίες που θα μπορούν να γίνονται προπονήσεις, αλλά και τα ευχάριστα νέα όσον αφορά τη νέα χρονιά, να μην υπάρξει κανένα σωματείο που θα έχει κίνδυνο βιωσιμότητας. Ευχαριστώ, Αντρέα, για την ευκαιρία που δίνεται. Να επαναλάβω πριν κλείσω, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τη δουλειά που έγινε την τελευταία περίοδο. Είμαστε από τους πρώτους που είπαμε μπράβο για αυτό που έγινε. Από εκεί πέρα όμως περιμέναμε υπομονετικά, ακολουθήσαμε τα διατάγματα, δεν θέλουμε τα διατάγματα να έχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, και πάνω απ' όλα θέλουμε να έχουμε κατεύθυνση για το πότε θα μπορέσουμε να επαναρχίσουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.